Από τις πιο ωραίες γυναίκες που νομίζω έχουν περάσει από το ελληνικό θέατρο και την τηλεόραση. Πανέμορφη, πάρα πολύ ταλαντούχα και ένα πάρα πολύ καλό κορίτσι που νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που έχει έναν τόσο μισητό ρόλο. Ειδικά μετά το χθεσινό επεισόδιο παρέγινε μισητός. Θα υποδεχτούμε λοιπόν την Κατερίνα Παπουτσάκη. Κούκλα! Αλήθεια, είσαι πιο όμορφη από ποτέ. Μα τι λες και εσύ. Και δεν ξέρω, μου πεις να γυμνάζεσαι. Το σώμα σου είναι συγκλονιστικό. Εντάξει τώρα, ναι. Καλό, καλό. Είμαι ευγνώμων. Είμαι ευγνώμων. Ξέρεις τι, έχεις αδυνατήσει και σου πάει, δηλαδή, και πάντα, αλλά μου φαίνεσαι σαν να έχεις γυμναστεί. Τώρα πήρα και λίγο, εντάξει, είμαι πιο αδύνατη τώρα. Τώρα επειδή κουράζομαι, τρώω. Εντάξει, θέατρο, σειρά, δύο παιδιά. Δεν είναι και εύκολο όλα αυτά που ζεις, φαντάζομαι. Πάρα πολλά, αλλά πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είσαι εξαιρετική στη Χριστίνα, παρόλα αυτά δεν μπορούσα να πιστέψω ότι είναι τόσο γλυκό. Πρόσωπο εσύ θα γίνει τόσο μισητό. Και ήρθε η ώρα να πληρώσει επιτέλου. Γιατί ουσιαστικά είδαμε χθε την Ταμίλα Κουλίεβα, τη Θάλια, να σα πιάνει στα πράσα. Και ακολούθησε μία έτσι βίαιη σκηνή. Σε αποκάλεσε και βρώμα, αν δεν κάνω λάθο. Και θέλω να μου πει αν θα ακολουθήσουν κι άλλε τέτοιε σκηνέ ένταση. Έτσι αισθάνθηκα ότι θα το έργα. Ναι, λάθος έγινε. Εσένα ρώτησα. Λοιπόν, ακολουθούν πάρα πολλές τέτοιες σκηνές. Γενικά γίνεται σκληρό. Σκληρός ο Άγιος Έρωτας. Ναι, και εγώ δεν πίστευα ποτέ ότι θα έρθω σε αυτή τη θέση. Ήθελα παρόλα αυτά με τη Μερούλα στα κάπου τα καλύτερα μας χρόνια να μπω σε κάτι διαφορετικό, ας πούμε, ξέρεις. Γιατί από το αμυγός καλό πρόσωπο έρχεσαι σε ένα πρόσωπο που είναι αμυγός αμφισβητούμενο. Μισητό θα έλεγα. Μισητό για να το πω κατά φημισμό, επειδή είναι ο χαρακτήρας μου, να μην τον θάψω και τελείως. Αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό και έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και πάρα πολύ πλάκα το γεγονός ότι ενώ με την Ταμίλα είμαστε πάρα πολύ αγαπημένες. Είμαστε σε κάποια φάση, συγγνώμη Ταμίλα, πώς το κάνω, συγγνώμη Κατερίνα. Δηλαδή οι σκηνές είναι η ένταση για να βγει, θέλει δουλειά, ενώ ότι είναι αληθινές. Ναι. Αυτό τώρα με το συγκεκριμένα που μου χτύπησε το κεφάλι και έσπασε η μύτη, υποτίθεται. Εντάξει. Εγώ αντί να χτυπήσω τη μύτη που όλοι φοβόντουσαν, γιατί ήταν ένα μαρμάρινο σημείο εκεί πέρα, πολύ επικίνδυνο να χτυπήσω στα αλήθεια, χτύπησα το πόδι μου, γιατί είμαι γνωστός γκούφι. Μου έφυγε το τακούνι, γλίστρησε από το τέτοιο, που την γλίστρα και λίγο το πάτωμα και χώθηκε κάτω από το έπιπλο και έπαθα διάστρεμα, έφυγα άρον-άρον. Πλάκα κάνεις. Ναι. Γιατί προσπαθούσες. Ναι. Πω, και αυτό έγινε για τη συγκεκριμένη σκηνή. Ναι, τραγική ηρωνία. Ναι. Το έπαθα. Είμαι και λίγο γκούφι, σου λέω, τα παθαίνω. Λυκούλα μου. Γιατί μπαίνω βουρ, ξέρεις, μπαίνω στη φάση, οπότε δεν πολύ προφυλάσσομαι. Δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει καθόλου το Twitter αυτές τις μέρες. Φοβάμαι να το δω. Βλέπουμε μία γυναίκα η οποία χτυπάει την άλλη γυναίκα και αντί να πούνε, παιδί μου, εντάξει, ξέρω εγώ, η βία απαγορεύεται, τι είναι αυτά. Λένε, να γιάσει το χέρι της και άλλα πολύ χειρότερα και μάλιστα και επίθετα και χαρακτήρισμα σε εσένα ακραίοι. Τα έχεις δει καθόλου αυτό? Όχι, το Twitter δεν το παρακολουθώ, το φοβάμαι λίγο. Φοβάμαι. Αλλά γενικώς, ναι, διάφοροι φίλοι μου στέλνουν, Κατερίνα, ξέρεις πως σε αγαπάω, πως σε λατρεύω, αλλά καλά σου κάνει. Είναι μια τέτοια κατάσταση, να γιάσει το χέρι της. Μα και εγώ το ίδιο λέω. Βασικά, ναι, ντρέπομαι για λογαριασμό της Χριστίνας. Αλλά κοίταξε, εγώ σαν χαρακτήρα, σαν ρόλ, σαν ηθοποιός, αυτό που χρειάζεται να κάνω είναι να βρίσκω ελαφρυντικά. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Να την αγαπώ. Όταν λοιπόν διάβασε το συγκεκριμένο ρόλο, εγώ προσωπικά τη συχαίνω με τη Χριστίνα. Δηλαδή είναι το χειρότερο που μπορείς να κάνεις. Αν δεν παίξει το αυτό. Τώρα. Ναι, υπάρχει κάτι που αγαπάς αυτή τη γυναίκα. Γιατί εσύ μπορείς να τη δικαιολογήσεις επειδή είσαι Σαρκώνης. Κοίταξε να δεις, η Χριστίνα στο μυαλό μου, όπως και πώς έχουμε συζητήσει, θα δούμε ελαφρυντικά, θα τις βρούμε ελαφρυντικά. Θα έρθουν κάποια στοιχεία για τη ζωή της και για το παρελθόν της, που θα μας περιπτώσει, δεν ξέρω, θα την αγαπήσουμε, αλλά σίγουρα θα την αγαπήσετε, αλλά σίγουρα θα καταλάβουμε γιατί κάποιος άνθρωπος μπορεί να οδηγηθεί σε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Επίσης, η Χριστίνα είναι φοβερά ερωτευμένη. Είναι μέχρι θανάτου ερωτευμένη. Θα κάνει τα πάντα για αυτόν τον άνθρωπο. Είναι έτοιμη να θυσιάσει κάθε κύτταρό της για τον Παύλο. Ναι, αλλά είναι ο άντρας καλύτερης της φίλης. Αμένα, τι μου λες τώρα, μου φαίνεται αδιανόητο.
Εμένα αυτό με προσπέμπει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το καταλάβω, σαν Κατερίνα αυτό. Αλλά όντας ούσα ηθοποιός, προσπαθώ να μπω στα παπούτσια μιας γυναίκας που αυτό που της έχει συμβεί είναι τόσο ισοπεδωτικό, τόσο... Και επίσης η ζωή της με τον Κλεάνθη δεν είναι μια καλή ζωή. Έχει μεγαλώσει τα παιδιά της, ξέροντας ότι μεγαλώνει μες στο σπίτι της και το παιδί μιας άλλης, που είναι αυτή που δουλεύει στο σπίτι τους. Δηλαδή και ότι πιθανά να έχει και ακόμα σχέσεις μαζί της. Και αυτό είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Mm-hmm. Δηλαδή η γυναίκα που σε βοηθάει στο σπίτι, να έχει κάνει παιδί και να το ξέρει. Καταλαβαίνω. Αγαπάς το ρόλο. Και είναι απολύτως φυσιολογικό. Και τον εσαρκώνεις και τέλεια, είσαι εξαιρετική. Θα υπάρχουν και άλλες σκηνές έντονες ανάμεσα στη Χριστίνα και στην Ταμίλα και στη Θάλια. Υπάρχουν γενικώς σκηνές έντονες και από άλλους ρόλους προς τη Χριστίνα. Να, φαντάζομαι ότι πώς θα αντιδράσουν οι άλλοι, γιατί, δηλαδή με όλα αυτά που έχει κάνει. Γίνονται πολλά πράγματα, αλλά και η ίδια παθαίνει πράγματα στην προσπάθειά της να σώσει καταστάσεις. Δηλαδή υπάρχουν νομίζω επεισόδια που μπορεί και να νιώσουμε έτσι μια συμπάθεια, γιατί αυτά που τη συμβαίνουν όντως είναι πολύ βαριά. Θέλω, μιας και μιλάμε για αυτή τη σκηνή, να τη δούμε, να τη θυμηθούμε, γιατί κυριολεκτικά έβαλε φωτιά στα social, παρακαλώ. Αλήθεια, Φίδι. Ένα ύπουλο και μολοχτό φίδι στο κόρπο μου. Τόσα χρόνια μες στο σπίτι μου. Μη με αγγίζεις! Δεν τολμήσεις να με ξαναπλησιάσεις. Ψυχαμένα. Θάλια, ηρέμησε, σε παρακαλώ. Μη με αγγίζεις, σου είπα. Ωραία, άφησε με να σου εξηγήσω. Να μου εξηγήσεις τι, Παύλο. Πως μ' απατάς με την καλύτερη μου φίλη. Μητέρα του γαμπρού μας. Δεν τρέπεσαι. Που την πήρες και στο κατάστημα. Για να την έχεις συνέχεια δίπλα σου. Άκουσέ με, αυτό που είδες σήμερα... Ήταν πρώτη φορά, Συναντηθήκατε τυχαία και είπατε... Άκουσέ με, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Μην μιλάς. Θάλια, συγγνώμη. Μην μιλάς. Συγγνώμη. Εσύ δεν έχεις δικαίωμα ούτε συγγνώμη να ζητάς. Που παρίστανες την καλύτερη μου φίλη. Με κοροϊδεύες μες στα μούτρα μου! Εσύ είσαι χειρότερη ψεύτρα! Θάλια, άκουσέ με. Χτυπάμε, δεν ξέρω. Χτυπάμε, βρίσκε με. Κάνω ό,τι θες, κάνω ό,τι χρειάζεται για να ξετοιμάνεις. Χτύπαμε! Δεν τράπηκες να μπαίνεις μες στο σπίτι μου. Να αγκαλιάζεις τις κόρες μου. Και να παριστάνεις την καλύτερη μου φίλη, Δεν τράπηκε! Τι κάνεις! Τι είναι αυτά! Χριστίνα! Εδώ είναι η σκηνή που μας είπες, που χτύπησες και το πόδι. Και χτύπησα το πόδι μου, έχω χτυπήσει τα αλήθεια και πονάω πάρα πολύ. Η Χριστίνα είναι ερωτευμένη. Ο Παύλος είναι ερωτευμένος με τη Χριστίνα, είναι κάποιος. Είναι με το δικό του τρόπο. Ο Παύλος δυστυχώς είναι ένας πολύ σκληρός χαρακτήρας, η αλήθεια είναι. Και επίσης δεν το έρχομαι να σου πω ότι ο Δημήτρης Παπανικολάου είναι ο πιο καλός, οριακά άγιος άνθρωπος που έχει συναντήσει στη ζωή σου. Οπότε είναι κόντρα ρόλος και στο Δημήτρη Παπανικολάου. Ναι, είναι πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Είναι καταρχάς φοβερά καραγκιόζης, πολύ γλυκός, πολύ. Έτσι, πολύ, πολύ συνεργάσιμος, πολύ καλός άνθρωπος, εξαιρετικός συνάδελφος, καταπληκτικός ηθοποιός. Και η Ταμίλα επίσης γενικά είναι ένα πλαίσιο και μια δυναμική ανθρώπων που είναι μοναδική και καταπληκτικών ηθοποιών. Έτσι, ο Γιάννης ο Τσορτέκης που είναι ο άντρας μου. Αλλά είναι φανταστική όλοι. Είστε ένας και ένας. Έχεις μπει καθόλου, έχεις βρεθεί ποτέ στη θέση της Θάλιας? Δεν λέω να μπει στο σπίτι και να δεις τον άντρα σου, τον σύντροφό σου. Δεν θα ήθελα ποτέ να μου συμβεί αυτό και να ξέρεις ότι αυτό είναι και κάτι που με κάνει γενικώς. Να μην μπαίνω ποτέ στη διαδικασία να ψάξω, να αναμοχλεύσω πράγματα. Δηλαδή, δοσία έχει να σου αποθύλει. Να ψάξω τέτοια πράγματα που μπορεί να μου οδηγήσουν στο να αντιμετωπίσω κάτι που δεν θέλω να δω. Γιατί να το δω. Να το καταλάβω αλλιώς. Πάλι εγώ με το αντίθετο από σένα θέλω να ψάχνω, να κάνω, να ράνω. Όχι, όχι, δεν μπορώ. Τι ζωή είσαι? Ταύρος, εσύ. Υδροχός. Εντάξει, είμαστε πολύ διαφορετικές γι' αυτό. Εγώ δεν μπορώ, παιδί. Μόνο που το είπα τώρα αυτό με πιάσε στρες. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ. Προδοσία από φίλη. Όχι δε και καλά. Εντάξει, όταν ήμουν μικρούλα. Θα μπορώ. Που εκεί τώρα ξέρεις, όταν δίνω δικαιολογητικά, κατάλαβες, κάπως ήταν, ήμασταν μικρές. Ναι, έχω νιώσει, το έχω νιώσει αυτό το συνέστημα, δεν είναι ωραίο. Αλλά σε πολύ μικρότερη κλίμακα, για κάτι πολύ λιγότερο σοβαρό, όπως ένας γάμος με παιδιά.
Και επίσης μια κοπέλα που δεν ήταν και τόσο κολλητή μου επιστήθια φίλη, αλλά είχαμε πολύ φιλική σχέση. Κάναμε αρκετή παρέα ναι. και όντως έκανε κάτι αντίστοιχο. Σου έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια να σου πω γιατί. Νιώθω ότι είσαι ένας άνθρωπος. Όταν λέμε για ανθρώπους που έχουν αδικήσει τα μέσα εντός εισαγωγικών, θεωρώ ότι είσαι ένα από αυτά τα πρόσωπα. Και εγώ το θεωρώ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, θυμάμαι μια περίοδο που ήμουν λίγο πιο μικρή, που σε κυνηγούσαν οι παπαράτσι παντού. 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 Η προσωπική ζωή είχε γίνει στόχαστρο για κάποιο λόγο ανεξήγητο. Εσύ ποτέ δεν έδινες δικαίωμα. Μα δεν πήγαινε ποτέ. Δεν πήγαινε. Ήταν ούτε σε δημόσιες, ούτε σε εκδηλώσεις. Σου θυμάμαι φωτογράφους. Δεν είχες δημιουργήσει τίποτα. Και θεωρώ ότι αντιμετώπισε με πολύ αξιοπρέπεια. Πώς το άντεξε όλο αυτό? Δεν το άντεξα πολύ. Δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω. Βασικά, αυτό που λες, το να αισθάνεσαι ότι κάπως βιάζεται η προσωπικότητά σου με έναν τρόπο. Γιατί όταν. Ξέρεις τι, αν είσαι ένας άνθρωπος που αυτό που χρειάζεσαι είναι. Γιατί μου λέγανε τότε, ακούγεται το όνομά σου παντού και αυτό έχει σημασία, να τουλάχιστον το λένε σωστά για να είσαι γνωστός και μπλα μπλα μπλα. Χαίστηκα. Εμένα δεν με αφορά αυτό. Εγώ γίνομαι ηθοποιός για τελείως άλλους λόγους και όχι για αυτόν. Επομένως, αν δεν είναι αυτό ο σκοπός σου και αυτό είναι κάτι που προκύψει χωρίς να είναι επιλογή σου και δεν έχεις καμία σχέση με, με αυτή την περσόνα που έχει φτιαχτεί, σωστά. Είναι βιασμός. Γιατί πραγματικά δεν είναι κάτι που ούτε παιδί, εγώ δεν πήγαινα ποτέ, ούτε σε νησιά που έχουν παπαράτσι. Δηλαδή δεν έβγαινες καλά-καλά, θυμάμαι. Δεν θυμάμαι κάτι από το σπίτι και λέω... Σήμερα από το σκεπτικό. Έβγαινε σε κάποιε μέρη που δεν υπάρχουν άνθρωποι ναι. που εννοώ φωτογράφοι. Δεν πήγαινα σε κοσμικά μέρη τέλος πάντων καθόλου και πουθενά. Ρε, σου λέω ότι μια φορά. Συγγνώμη τώρα. Καλά κάνεις, μα σε νιώθω. Αλήθεια σου λέω. Ήμουν στο. Θυμάμαι ότι έχω δει ένα εξώφυλλο και βλέπω. Που έχει τραβήξει εμένα. Δεν σπάμαι αυτό. Και βλέπω το δέντρο. Είναι λάθος. Είναι δίπλα στον κάδο εκεί, δεν είχε δέντρο. Και έχουν πάρει και έχουν κάνει φωτομοντάζ, γιατί εγώ δεν έφευγα μαζί, προκειμένου να αποφύγω αυτό. Οπότε ξέρεις, για να μην έχουν το μαζί. Και αυτοί είχαν κάνει αυτό, είχαν κάνει κολλάζ, φωτομοντάζ. Φάνηκε, ξέρεις, τι φαίνεται πόσο κυρία είσαι και ότι ευχαριστώ όλο αυτό και με τον τρόπο που χειρίστηκε στο διαζύγιο σου. Πολύ ήπια, πολύ ήρεμα, δεν ήθελες καθόλου, νομίζω, εκείνη τον καιρό να τοποθετηθείς. Ναι, οριακά δεν πήγαινα και σε εκπομπές για να μην εξαρτηθείς. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω ότι σε σχέση με αυτό το κομμάτι, όντως σεβάστηκαν αλλά πολύ τη δική μου στάση. Θέλω να πω τη δική μου πρόθεση. Κατάλαβαν ότι αυτό είναι κάτι που εγώ δεν θέλω να το φέρω σε πρώτο πλάνο. Οπότε, ξέρεις, κάπως υπήρξε και μια καλή διαχείριση. Έχεις και δύο παιδάκια που και εσύ δεν θες να εκτίθενται καθόλου. Δηλαδή, δεν τα έχεις εμφανίσει τα παιδιά σου. Είσαι πολύ προσεκτική. Οπότε, ίσως να σέβονται και αυτό. Ενδεχομένως. Σου έχει τύχει ποτέ να πάρεις τηλέφωνο έναν δημοσιογράφο, έναν εκδότη περιοδικού και να πεις τι κάνετε, ρε. Το ρε το χρησιμοποιώ ξανά. Είστε καλά. Τι κάνετε αυτή τη στιγμή. Το έχεις κάνει στο παρελθόν? Γενικώς δεν το έχω κάνει. Έχω κάνει κάποια στιγμή μια αγωγή. Κατευθείαν, γιατί εγώ γενικώς δεν έχω προσωπικές σχέσεις με παράγοντες. Θέλω να σου πω ότι δεν έχω καμία σχέση. Είμαι τελείως outsider. Όσο παράξενο και να ακούγεται αυτό, δεν έχω σχέση με ανθρώπους που έχουν. Για όσους γνωρίζουν αυτό, είσαι πολύ. Και έξω που σε έχω δει με τους φίλους, αυτά δεν σε έχω δει ποτέ. Κατάλαβες. Ενώ είσαι πολύ προσεκτική να παραγοντίζεσαι. Ούτε με κλίκες. Ναι, βαριέμαι πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν είναι καθόλου στο στυλ μου αυτό. Βαριέμαι ενώ το να ξέρεις. Γενικά τον χρόνο μου, τον προσωπικό, να τον μοιράζω σε πράγματα που τα κάνει κανείς ή και τα κάνουν άνθρωποι για να κερδίσουν κάτι. Οπότε εγώ σε αυτή την περίπτωση είμαι λίγο. Ξέρεις, έχω κάπως. Το χρόνο μου τον διαθέτω στους ανθρώπους, τους πολύ κοντινούς μου που χρειάζομαι το χρόνο μου, τον βαθύ και τον αληθινό μαζί τους. Και ποια πώς αντιδράσει ένα δημοσίευμα που μπορεί να γραφτεί και μπορεί να μην ισχύει, να μην ισχυάζει. Ασχολείσαι ή δεν ασχολείσαι καθόλου? Εντάξει, μπορεί να στεναχωριέμαι σε φάσεις αν είναι κάτι που είναι παραβιαστικό και δεν θέλω να αυτό. Αλλά γρήγορα καταλαβαίνω ότι ξέρεις, επειδή ξέρω και πώς πάει το πράγμα, ότι θα ξεχαστεί, ότι θα περάσει, ότι θα το παρακάμψουμε. Και λες, εντάξει, άστος ναι, τώρα, εγώ ξέρω. Ξέρεις, τώρα γίνονται πόλεμοι, γυναίκες, υπάρχουν γυναικοκτονίες, παραβιάσεις, αυτά, δηλαδή σοβαρές κακοποιητικές συμπεριφορές. Οπότε εντάξει, τώρα ναι, και αυτό είναι μια κακοποιητική συμπεριφορά, το να παρουσιάζουν πράγματα που εσύ δεν θα ήθελες. Είναι μια μορφή κακοποίηση και αυτό, αλλά πολύ ελαφρύτερης. Οπότε ναι, αν σκεφτεί κανείς τη μεγάλη εικόνα της ζωής, αυτό. Πόσο δεν δίκιο είναι, έχεις, Κατερίνα, δεν είναι και τόσο δίκιο. Σοβαρό. Έχεις πει ότι έχουν υπάρξει τηλεοπτικές δουλειές τις οποίες δεν πέρασες καλά. Και αν δεν κάνω λάθος, μια από αυτές ήταν τότε στην εποχή που έκανες την Αλίκη Βουγιουκλάκη, που για μένα την είχες ερμηνεύσει εξαιρετικά, ήταν τεράστια επιτυχία.
Τι ήταν αυτό εκείνη την περίοδο που σε είχε στεναχωρήσει? Είχε πει, αν δεν κάνω λάθος, ότι με είχε βγει μέχρι και ψυχοσωματικά. Ναι, ήταν τότε παράλληλα με αυτή την εποχή που περιέγραψε. Ήταν αυτό μάλλον που πυροδότησε όλη αυτή την ιστορία. Που με κυνηγούσαν οι παπαράτσι και όλο αυτό, σε συνδυασμό βέβαια με το ότι ήταν το φαινόμενο των καιρών. Αλλά τότε ναι, δεν είχα περάσει καθόλου καλά. Ήμουν πολύ, πολύ άσχημα, πολύ στεναχωρημένη. Και πώς το ξεπέρασες? Το ξεπέρασα όταν τέλειωσε. Γενικά, κοίτα, αναλογικά με το πώς αισθανόμουν, βασικά αυτό που θα αναλογούσε στο πώς αισθανόμουν σε εκείνη την περίοδο με όλο αυτό το bullying που δεχόμουν σε κάθε, το πολύπλευρο bullying, δηλαδή που εκφραζόταν σε κάθε μορφή, ας πούμε, θα ήταν, αυτό που θα αναλογούσε θα ήταν να παραιτηθώ ενδεχομένως για να σωθώ. Όμως, απ' την άλλη, επειδή είμαι πολύ δυνατή, θέλω να πω, όσο από τη μία, ξέρεις, είμαι πολύ ευαίσθητη και πολύ τραυματίζομαι και όντως έχω την ανάγκη της αποδοχής, όπως ναι, ηθοποιοί ναι. και καλλιτέχνης γενικότερα, αλλά και εγώ σαν χαρακτήρας γενικά, ξέρεις, έχω την ανάγκη να, της αγάπης, της αποδοχής, του να κουρνιάζει το συναίσθημά μου, ξέρεις, να μην είμαι συνέχεια σε μια εγρήγορση, τώρα τι συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, για τα δικά μου δεδομένα, έχω ένα δυναμισμό και μία πυγμή και ένα κριτικό τσαμπουκά ενδεχομένως, ίσως και Σμυρνέικο, που κάπως της γιαγιάς, που με σώζει και με κάνει να προχωράω μπροστά. Έχουν πει, να ξέρεις ότι είσαι και υπέροχη μανούλα, ασχολείσαι πάρα πολύ με τους γιους σου, είσαι συνέχεια πάνω από τα παιδιά σου και όλο αυτό που γίνεται τον τελευταίο καιρό, που βλέπουμε όλα αυτά τα περιστατικά βίας να αυξάνονται, κυρίως από άντρες προς γυναίκες, έχεις μιλήσει τα παιδάκια σου, γιατί το ένα είναι 11 και το άλλο είναι 9. Το ένα είναι 11,5 και το άλλο είναι 5,5. Α, παιδί, είναι πολύ μικρό. Ναι, είναι μικρό ο κοιμόνας. Τους έχεις μιλήσει λίγο για όλο αυτό και το πώς πρέπει να φέρονται στις γυναίκες, σε αγχώνει? Συνέχεια μιλάμε. Με τα παιδιά μου είμαστε σε πολύ μεγάλη, ναι. έτσι. Η επικοινωνία μας είναι συχνή και διαρκής. Είναι για μένα πολύ σημαντικό το τι ανθρώπους φτιάχνουμε, είτε είναι άντρες είτε είναι γυναίκες. Πώς διαπαιδαγωγούμε τα παιδιά μας και αυτό έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Κυρίως με το σπίτι, σαφώς, με το πώς εμείς είμαστε με τα παιδιά μας. Έχει να κάνει με το σχολείο, έχει να κάνει με πολλές. Ξέρεις, δεν είναι μόνο. Χρειάζεται έτσι μία πλαισίωση πολύ, πολύ προσεκτική. Και νομίζω ότι ήταν πολύ συνειδητοποιημένο όταν έκανες παιδιά, γιατί ήταν πάνω στο πήχ της καριέρας σου και μπορείς να τα συνδυάσεις όλα. Και καριέρα και να γίνεις. Να άφησα πίσω την καριέρα μου. Τότε ένα διάστημα, εντάξει. Για αρκετά χρόνια. Έκανα έτσι πολύ μικρά πραγματάκια ώστε να μπορούν να χωρέσει να έχω περισσότερο χώρο για τη μητρότητα. Οπότε άφησα πάρα πολλά πράγματα πίσω. Αλλά πολύ συνειδητά και με μεγάλη χαρά. Ήθελα να το κάνω. Έχεις και υπέροχη φωνή, τραγουδάς εξαιρετικά. Έχεις βγάλει και δίσκο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Έχω βγάλει 5-6 singles κάτι. Σωστά, ναι. Τραγουδάς ακόμα, το εμφανίζεσαι κάπου? Πέρυσι έκανα αρκετές εμφανίσεις, ναι. στη Σφίγγα. Και φέτος, τέλος Φεβρουαρίου, θα είμαι στη Σφίγγα ξανά για δύο εμφανίσεις και παραπάνω ίσως μετά. Ωραία. Με τον Audi Icons. Πάρα πολύ ωραία. Και θεατρικά στο Νέο Κόσμο, καλά τα λέω? Στο θέατρο του Νέου Κόσμου, στο Υπόγειο, παίζουμε το Φόβο του Τσβάιχ. Ναι. Θρίλερ, ναι. Στην θεσία του Μάριου Κακουλή, ναι. Με το φανταστικό το Γιάννη τον Παπαδόπουλο, που είναι εξαιρετικός, παίζουμε μαζί. Γίνονται πολύ ωραία πράγματα εκεί. Τώρα είμαστε στη διαδικασία προβών, 23 Νοεμβρίου ανεβαίνουμε. Πάει πάρα πολύ καλά η προπόληση και τα λοιπά. Είναι σε όλα τα πρώτες παραστάσεις. Μπράβο. Να βλέπουμε, ναι. Ναι. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Είναι μια γυναίκα που απατά τον άντρα της. Και έτσι ξεκινάει. Το αντίθετο από αυτό. Εντάξει, ναι, περίπου. Ναι, ναι, ναι. Ναι, και αυτή απατά. Ναι, και αυτή απατά, αλλά ναι, ταυτόχρονα. Φέτος είναι η χρονιά αυτή. Φέτος. Ναι, ναι. Και εν πάση περιπτώσει τη βλέπουμε, ξέρεις, στην αρχή πολύ γρήγορα να μπαίνει μια εκβιάστρια στη ζωή της και αυτό τη βάζει σε μια διαδικασία. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Και βλέπουμε πώς υπάρχει η πίεση του φόβου και πώς το άγχος αυξάνεται και πώς μπαίνει μέσα σε αυτή τη δίνη, σε αυτό το παραλήρημα που τη μουδιάζει, τη διαλύει, σκέψεις, όλη αυτή η διεργασία των ενοχών, της ντροπής. Και ο Γιάννης Παπαδόπουλος κάνει τον άντρα στον εραστή σου, γιατί είστε δύο. Κάνει όλους τους ρόλους. Είναι το πολύ εργαλείο. Νομίζω ότι πρέπει οι θεατές να έρθουν να σε απολαύσουν και από κοντά. Έχει βίντεο, έχει διάφορες τέχνες που συνδυάζονται μέσα σε αυτό. Στο ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου, τι θα έλεγες μελλοντικά?
Το έχεις ποτέ σκεφτεί ή πες, έχω κάνει αυτό το πράγμα. Γενικά η ζωή φέρνει πάρα πολλά. Mm. Είναι ενδιαφέρον να μην αποκλείεις πράγματα στη ζωή σου και να είσαι ανοιχτός. Έτσι είναι. Χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα σήμερα. Σε βλέπω καλύτερα από ποτέ πραγματικά. Χαίρομαι πάρα πολύ για την επιτυχία σου. Χάρηκα πολύ για τη σημερινή μας κουβέντα. Ευχαριστούμε πολύ. Και σου εύχομαι καλή επιτυχία. Θα έρθω και στο θέατρο και ανεπόμενο για τη Σφίγγα, γιατί είσαι εξαιρετική. Ναι, να έρθεις. Ευχαριστώ πολύ για σήμερα. Και εγώ σε ευχαριστώ για όλα. Πάμε σε διαφημισούλες και ευχόμαστε σε λίγα λεπτά.